Λοιπόν, κύριε Δούκα, διαβάζουμε ότι ξεκινάει να λειτουργεί το νέο υπερταμείο, χαρακτηρίζεται, των επικουρικών συντάξεων. Πράγμα το οποίο από μόνο του έτσι δεν ακούγεται άσχημο. Για το υπερταμείο, ναι. Αλλά από την άλλη, αυτό κουβαλάει μαζί του μεγάλες μειώσεις σε επικουρικές συντάξεις έως και 60%. Και αν έχω καταλάβει καλά, υπό την αίρεση του να υπάρχουν λεφτά, που ίσως, αν πάλι καταλαβαίνω καλά, ανοίγει την πόρτα για κατάργηση των επικουρικών συντάξεων τελείως. Είναι έτσι, τα λέω λίγο υπερβολικά. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ένα χρόνο πριν, η κυβέρνηση ψήφισε τότε το νόμο 4052, όπου φτιάχτηκε αυτό το υπερταμείο, το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, στο οποίο έλεγε τότε ότι εντάσσονται, από τότε, ότι εντάσσονται όλα τα επικουρικά ταμεία τα υπάρχοντα και όλοι οι λογαριασμοί, γιατί είναι ταμεία και λογαριασμοί μέσα σε άλλα ταμεία, κάπου έτσι βγαίνει το αριθμός, περίπου 40 ταμεία και λογαριασμοί, εντάσσονται όλα σε αυτό το νέο μεγάλο υπερταμείο. Αυτό τότε έδινε μια δυνατότητα, θεωρητικά έδινε δυνατότητα, σε όποια διοίκηση του ταμείου δεν ήθελε να ενταχθεί, να αρνηθεί την ένταξη, και βάζοντας ως προϋπόθεση ότι θα έπρεπε μέχρι το τέλος του χρόνου να παρουσιάσει αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες θα έδειχναν ότι μπορεί μόνο του να σταθεί, ότι μπορεί μόνο του να ζήσει μέχρι το 2060 χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση, και εφόσον το έκαναν αυτό, θα μετατρέπονταν από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και από εκεί και μετά θα αφινόταν στην τύχη του. Από τότε μέχρι σήμερα, βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί για κάποιο ταμείο, δηλαδή να μπορέσει να παρουσιάσει τέτοιες μελέτες ώστε να συμβαίνουν αυτά, γιατί στην καλύτερη περίπτωση, που δεν είχε κανένα πρόβλημα, μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα το κούρεμα των αποθεματικών. Τα ταμεία από όλα τα αποθεματικά τους, είτε τα είχαν σε ομόλογα είτε τα είχαν σε μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχασαν το 53% της περιουσίας τους. Από το Φεβρουάριο, από πέρσι από το κούρεμα μέχρι και τώρα ακόμα, τα μετέπειτα αποθεματικά τους, τα κουρεμένα, υπόκειται σε ένα διαρκές κούρεμα, γιατί προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λέει ότι τα λεφτά σας, εγώ πάλι σε ομόλογα τα έχω, τα δίνω σε τιμές αγοράς, δεν τα δίνουν σε τιμή 100, τα δίνουν όσο τα αγοράζει η αγορά σήμερα. Έτσι υπόκειται σε ένα διαρκές κούρεμα, και φτάνουμε σήμερα, κάποια ταμεία από αυτά που είναι υπό ένταξη και είπαν όχι στην ένταξη, δεν θέλουμε να ενταχθούμε στο νέο ταμείο, να τους λέει φέρτε μου μια αναλογιστική μελέτη, έχουν καταθέσει κάποια, ωστόσο κάτω από τις συνθήκες που έχουν χάσει το 60, το 70% των αποθεματικών που είχαν πριν από ένα χρόνο, δεν μπορεί να υπάρξει ο όρος ο οποίος έχει μπει για την πλειοψηφία τους ότι μπορούν να είναι βιώσιμα. Αυτό λοιπόν έρχεται να απαντήσει και στο τι θα γίνει με τις συντάξεις. Αφού έφυγαν τα αποθεματικά, συνακόλουθα θα έρθει αύριο η μείωση μέχρι και του ποσού που είπατε. Ακόμη ναι, αλλά μισό λεπτό, επειδή οι επικουρικές συντάξεις δεν είναι το είδος της αναδιανεμητικής σύνταξης, είναι ανταποδοτική. Τα βάλα και θα μου τα δώσεις. Αυτό πώς το προσπερνάνε? Τα βάλα και θα μου τα δώσεις και θα είναι, λέγα, σαν κατάθεση στην τράπεζα, ας πούμε, κάπως έτσι. Θα προσέθετα εγώ ότι η επικουρική σύνταξη στην πλειοψηφία της έχει ζωή περίπου 35 χρόνια. Είναι της δεκαετίας του 80. Δεν είναι από το 50 ή πριν τον πόλεμο. Πώς το προσπερνάνε? Πώς προσπερνάνε, ερώτημα βάζω εγώ ρητορικό, το ότι πήραν τα αποθεματικά τους. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων είχε αποθεματικά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια, ένα μεγάλο μέρος το κουρεύσανε. Ναι. Αφού έφυγε λοιπόν αυτό, πώς θα δώσουν στο δημόσιο υπάλληλο αυτά τα χρήματα τα οποία έχει δώσει? Του τα πήρανε. Αυτό το προσπερνάνε, δηλαδή ό,τι έγινε, όλη αυτή η κλοπή που έγινε, την προσπερνάνε
Και λένε, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, μέσα σε αυτή την κατάσταση μπορείς να ζήσεις. Αν δεν μπορείς, θα μπεις εκεί. Και τι άλλο συμβαίνει? Συμβαίνει ότι όπου υπάρχουν πλέον κάποια αποθεματικά, σε όποια ταμεία, ακόμα και σήμερα, σε όποια ταμεία υπάρχουν κάποια αποθεματικά, χρησιμοποιούνται προκειμένου να καλύψουν άλλες τρύπες. Το επικουρικό του ιδιωτικού τομέα, το ΕΤΑΜ, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν ότι επί όλα τα προηγούμενα για δεκαετίες, τις εισφορές που πήγαιναν σε αυτό το επικουρικό ταμείο, τις έπαιρνε το ΙΚΑ και κάλυπτε δικές του υποχρεώσεις. Του χρωστάει χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί. Αυτές οι υποχρεώσεις τώρα καλύπτονται μέσω των όποιων διαθεσίμων έχουν συνεισφέρει τα υπόλοιπα ταμεία μέσα σε αυτό το ενιαίο. Ναι, υπάρχει φως στον ορίζοντα. Υπάρχει, ας πούμε, μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω έχω ακούσει, για τον ΟΠΑΠ, που λέει ότι επειδή ο ΟΠΑΠ είναι μία μηχανή η οποία κόβει λεφτά και τα ταμεία δεν έχουν να δώσουν συντάξεις, ας πούμε, να δοθεί ο ΟΠΑΠ στα ταμεία. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση κυβέρνησης ποια είναι? Η διατυπωμένη πρόταση της κυβέρνησης είναι ότι θα φτιάξει αυτό το ενιαίο ταμείο. Να σας διαβάσω τι ακριβώς λέει για τη σύνταξη ο νόμος. Λέει, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση, πρώτον, τα δημογραφικά δεδομένα. Αυτό από μόνο του τώρα, κάνω παρένθεση, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ό,τι έδωσες τόσα θα πάρεις. Το συνδέει με τα δημογραφικά δεδομένα. Δεύτερον, θα εξαρτάται από το ποσοστό συσσόρευσης εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων. Τρίτον, από τη μεταβασιμότητα ή μη τη σύνταξη. Και τέταρτο, το επιτόκιο προεξόφλησης. Δεν νομίζω να κατάλαβε κανένας ακροατής τι σημαίνουν αυτά, αλλά θα καταλάβει από την επόμενη παράγραφο που λέει ότι κάθε χρόνο το πόσες θα είναι οι συντάξεις θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Άρα βάζει τέσσερις παράγοντες οι οποίοι κατά τις προβλέψεις θα κινηθούν όλοι αρνητικά και μετά σου λέει, εντάξει, θα τα πολλαπλασιάζουμε αυτά και ό,τι βγει. Κάπως έτσι. Ακριβώς έτσι, και επειδή εγώ θέλω να δώσω λίγο βαρύτητα σε έναν από τους παράγοντες, είναι ο παράγοντας μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης. Τι μας λέει εδώ? Αν, κύριε Δούκα, τη μέρα που θα πας να πάρεις επικουρική σύνταξη, θα σε ρωτήσουμε, θέλεις όταν βαρεθείς το μάταιο αυτό κόσμο και αποδημήσεις για το μεγάλο ταξίδι να παίρνει η γυναίκα σου και τα παιδιά σου σύνταξη? Ναι. Αν απαντήσεις ναι θέλω, ναι, θα πάρεις μικρότερη σύνταξη. Αν απαντήσεις δεν με νοιάζει τι θα γίνει, θα πάρεις μεγαλύτερη σύνταξη. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Αυτό είναι η μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης. Πω. Αυτός ο όρος, έτσι. Δηλαδή σου λέει θα ζήσεις εσύ ή τα παιδιά σου. Ακριβώς. Okay. Ωραία, μάλιστα. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτό, να το χωνέψουν και λίγο οι ακροατές. Δεν προσθέτουμε να το χωνέψουμε εμείς. Κύριε Δούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Τι είναι αυτά, ρε. Κύριε Τσι, έχει αλλάξει το κλίμα από τότε που πήραμε τη δόση Μαμούθ και αρχίζει και επανεκκινεί η οικονομία. Τι είναι αυτά, ρε. Πραγματικά τι είναι αυτά, ρε.